Είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι και θα πρέπει να πάρουμε την παράμετρο το πόσο κουράστηκε και πόσο φούλαρε η ΑΕΚ με την Μίλαν. Η ΑΕΚ με την Μίλαν έκανε μια πάρα πολύ καλή διαχείριση στο ρυθμό του παιχνιδιού. Δεν την είδα να κουράστηκε πολύ, να φούσκωσε πολύ και φυσικά και οι τρεις μέρες από θεραπεία δεν την καλύπτουν για τα ελληνικά επίπεδα. Αλλά από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει χωριάτικα το παιχνίδι, με καθόλου φαντασία. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ψάχνει να βρει την τριάδα στα χαφ, δεν βγαίνει καλή τριάδα, γιατί όσο πολλούς παίκτες αν έχει εκεί δεν βγάζει ποιότητα. Ο Μαωρίτσιο έδινε μια ποιότητα και έδινε και μια λύση όσον αφορά την καλή την μπάσα, το καλό το σούτ από τη μέση απόσταση. Βέβαια σε αυτό το παιχνίδι, όπου ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει το ποδόσφαιρο κυριαρχίας, ο Μαωρίτσιο δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν πολύτιμος, αλλά σίγουρα θα έβγαινε σε επιθέσεις, είναι εγκεφαλικός παίκτης, είναι καλός παίκτης και είναι μεγάλη απώλεια για τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι το Μαωρίτσιο πολύ μεγάλη απώλεια, όπως φυσικά είναι μεγάλη απώλεια και ο Μάνταλος. Η ΑΕΚ, όταν πήγε στο 4-4-2 να φουλάρει, δεν πήρε αποτελέσματα. Οπότε ο προπονητής της λογικά το γυρίζει στο σφιχτό 3-5-2 και ό,τι βγάλω. Εκεί πέρα σε αυτό το σύστημα, ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα να τις χτυπήσει στις πλευρές, αν και τα πλευρά του ΠΑΟΚ μπροστά είναι ντεφορμέ, αλλά η ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα να είναι καλύτερη στα στημένα χτυπήματα λόγω σώματος και λόγω ενός στόπερ, ο οποίος, δηλαδή η ΑΕΚ με το 5-3-2 τι κάνει. Έχει 3 στόπερ και 2 φορ. Άρα υπερτερεί στο κεφάλι, υπερτερεί στον αέρα. Προβλέπω ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ να σκοράρει στο 1-1 με χαμηλά, με επίθεση από χαμηλά ή σε κόντρα επίθεση χαμηλά και την ΑΕΚ να σκοράρει δια του αέρος. Δηλαδή αυτή είναι η εικόνα του παιχνιδιού της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ και η πρόβλεψή μου είναι στο 1-1 και στο Χ. Παρακαλώ. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα.
QuickBet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις τις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η κάτω τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? QuickBet, μαγαζάρα. Βυζής και δωρηλαίου γωνία. Στην κάτω τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα.